Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε κανελόνια. Αλλά τα κανελόνια μας δεν θα έχουν ζυμαρικά. Πολύ καλά ακούσατε, θα πάρουμε και θα χρησιμοποιήσουμε μελιτζάνες αντί για ζυμαρικά και θα γεμίσουμε με μια υπέροχη γέμιση ντομάτας, τυριών και σπανάκι και θα κάνουμε ένα φανταστικό πρωτοπιάτο, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα κανελόνια μελιτζάνας με σπανάκι και φέτα θα χρειαστούμε 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 μελιτζάνες, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 150 γραμμάρια σπανάκι, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο παν, 450 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια μίξ τυριών, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι μαϊντανό, πιπέρι, 1 αυγό και 1 πρέζα μοσχοκάριδο. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, 1 κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσάμικο παν, και 50 γραμμάρια μίξ τυριών. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρόκα, 1 κουταλάκι του γλυκού κρέμα βαλσάμικο παν, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα μεγάλο τηγάνι στη φωτιά και θα ρίξουμε λίγο λάδι, αλλά λίγο περισσότερο από τις άλλες φορές. Γιατί οι μελιτζάνες χρειάζονται λαδάκι για να ψηθούν. Λοιπόν, έχω 2 μελιτζάνες και σε περίπτωση που δεν έχουν σπόρια πολλά μέσα, δεν χρειάζεται να τις ξεπικρίσετε. Άμα δείτε ότι έχουν πολλά σπόρια, πρέπει να τις βάλουμε λίγο στα λατάκι, μισή ωρίτσα, να τις ξεπικρίσουμε. Λοιπόν, θα πάρετε τώρα τη μελιτζάνα, θα κόψετε τη μία άκρη εδώ και μόλις κόψετε τη μία άκρη, θα γυρίσετε και θα αφήσετε να κάτσει καλά. Και πάμε να κόψουμε φέτες τη μελιτζάνα. Εδώ. Θέλω περίπου 8 με 10 φετούλες από την κάθε μελιτζάνα. Εδώ πώς κόψαμε, 2, 4, 6, 8, 10. 10 maximum, 8 minimum. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κόβουμε λίγο την άκρη. Ουσιαστικά έχουμε τη μία φετούλα, γυρνάμε. Εδώ κόβουμε ωραίες φέτες. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να μοιράσω καλά το λαδάκι μου παντού και να δώσω ωραίο χρώμα στις μελιτζάνες. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να τις ψήσω 100% όσο να μαλακώσουν για να μπορέσω να τις τυλίξω. Οπότε, λίγο υπομονή, 4-5 λεπτάκια να ψήσω όλες τις μελιτζάνες και μόλις τις ψήσω, ουσιαστικά θα αρχίσουμε και να γεμίζουμε. Και οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Εδώ και εδώ. Το τηγανάκι θα το κρατήσω, γιατί θέλω να ετοιμάσω και τη γέμισή μου. Οπότε θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο Κρεμμύδη. Ο κύριος Κρεμμύδης μας αρέσει, φαγητό χωρίς κύριο Κρεμμύδη δεν είναι φαγητό. Οπότε χοντροκόψτε. Αυτό το φαγητό είναι φανταστικό. Να σας πω ότι θυμάμαι πάντα ότι κάνανε μία έτσι περίπου ίδια συνταγή στην οικογένειά μου. Πέραν τις μελιτζάνες και τις τυλίγανε και βάζανε οδοντογλυφίδα και τις πανάρνε και τις ψήνανε. Πολύ ωραίες συνταγές. Γενικά πρέπει να γυρίσουμε λίγο στην παράδοση. Αφού μας αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιούμε τη μελιτζάνα, πρέπει να συνεχίσουμε να τη χρησιμοποιούμε. Όχι μόνο με απλές συνταγές όπως έχουμε συνηθίσει. Με ένα twist να τις κάνουμε έτσι πιο φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο που θα κάνουμε σήμερα, πραγματικά, όχι απλά θα φάμε φαγητό, θα φάμε φαγητάρα γιατί δεν υπάρχει και σαν γεύση και σαν τεχνοτροπία. Λοιπόν, ρίξαμε το κρεμμύδι μας και θα ρίξω και μία σκελίδα σκόρδο. Από εκεί πέρα, τι μυρωδικά θέλετε να βάλουμε. Έχω δεδρολίβανο, θυμαράκι, ρίγανη, δυόσμο, θυμάρι. Λίγο θυμαράκι, αφού το θέλει ο φίλος μου ο Διονύσης, γιατί ο Διονύσης σήμερα είναι εδώ. Λοιπόν, ρίξαμε και το θυμαράκι μας μέσα. Οπότε δυναμώνω τέρμα τη φωτιά, γιατί ήρθε η ώρα για ποιον? Για τον κύριο σπανάκι. Μας αρέσει το σπανάκι, δεν θα βάλουμε πολύ. Θα βάλουμε ίσα-ίσα σπανάκι για να υπάρχει και θα μας δώσει αυτή την υπέροχη γεύση. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Δεν θέλουμε πολύ, θέλουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο για να μας δώσει αυτό το twist στο σπανάκι. Οπότε με το που πάρει ωραίο χρώμα εδώ, κοιτάξτε, θα σβήσουμε με λίγο κρέμα βαλσάμικο. Εδώ. Και θα ανακατέψουμε.
Δεν έχουμε βάλει καθόλου αλατάκι, γιατί θα προσθέσουμε συνέχεια τα τυριά και τα τυριά έχουν αλάτι. Οπότε το μόνο που θέλαμε ήταν αυτή τη γλυκύτητα από την κρέμα βαλσάμικο και φυσικά αυτή τη σπιρτάδα και την οξύτητα που μας δίνει. Σβήνουμε τη φωτιά, παίρνουμε ένα ωραίο μπολάκι εδώ και θα ρίξω σπανάκι μέσα. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τα τυράκια μας. Λοιπόν, γαντάκια. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται ενδιαφέρουσα η διαδικασία. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία και πιστέψτε με, θα φανεί και σε εσάς. Και έχω τη γέμιση μου εδώ, το σπανάκι, το κρεμμύδι και το βαλσάμικο. Το βαλσάμικο έχει δέσει λίγο, έχει δώσει σώμα στη γέμιση. Οπότε με το που ρίξουμε τη φέτα και τη τυριά μας θα γίνει η τέλεια γέμιση. Λοιπόν, σπάμε τη φέτα μέσα, εδώ. Όλη τη φέτα θα βάλετε που δίνω στη συνταγή. Και εδώ. Αλλά δεν θα βάλετε όλα το μιξτυριόν, θα βάλετε τα μισά. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε για το τέλος από πάνω για να γκραντινάρουμε το φαγητό μας. Οπότε, ρίξαμε φέτα, τυριά, έχουμε το σπανάκι, θα προσθέσω και λίγο μαϊντανό. Πιπεράκι. Αλάτι, όπως σας είπα, δεν θα βάλετε καθόλου. Έχει η φέτα αρκετό αλάτι μέσα και το μιξτυριόν μας. Άμα βάζαμε καμία γραβιέρα ή ένα γλυκό τυρί, τότε θα χρειαζόταν να βάλουμε αλάτι. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται. Προσθέσω ένα αυγουλάκι. Και επειδή μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, θα τρίψω και λίγο μοσχοκάριδο. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για το ανακάτεμα. Ανακατεύουμε όλη τη γέμιση και κοιτάξτε πόση υπέροχη γέμιση που έχουμε κάνει. Σπανάκι, τυριά, μοσχοκάριδο, πιπέρι, κρέμα βαλσάμικο. Όλα αυτά θα μας δώσουν την πιο μοναδική και ιδιαίτερη γέμιση. Τώρα, ήρθε η ώρα να ξαναφορέσω τα γάντια μου. Και έτσι όπως είναι, πάρτε μπροστά σας και απλώστε τις μελιτζάνες. Εδώ. Μη σας ανησυχεί άμα καμία έχει σπάσει, δεν μας πειράζει καθόλου. Θα δέσει καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο, θα γίνει μια χαρά. Και εδώ, και εδώ. Καλά, εντάξει, είναι πολύ πιο ωραία η διαδικασία έτσι. Ξέρω ότι λερώνουμε τον πάγκο μας, αλλά σου φαίνεται έτσι λίγο πιο ρουστίκ, πιο σπιτικό. Όλη αυτή η διαδικασία σου δίνει έτσι την αίσθηση ότι πραγματικά μαγειρεύεις. Γιατί αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Μαγειρεύουμε. Μας αρέσει να μαγειρεύουμε. Τώρα, παίρνω λίγο από τη γέμιση, εδώ. Περίπου μία κουταλιά της σούπας. Και μοιράζω τη γέμιση σε όλες τις μελιτζάνες. Εδώ. Εδώ και εδώ. Αλλά νομίζω ότι οι παλιές νοικοκυρές που βλέπουν τώρα αυτή τη συνταγή θα τρελαθούν. Θα πάνε να την κάνουν κατευθείαν. Οι νέες νοικοκυρές θα σκέφτονται να την κάνουν, να μην την κάνουν. Εγώ λέω να την κάνετε. Είναι πιο μπελαλίδικη. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ γίνεται κάτι φανταστικό. Το αυγό θα δέσει τη γέμιση. Μην σας φαίνεται ότι θα χυθεί όλη η γέμιση απ' έξω επειδή έχουμε τυριά. Τώρα, τυλίγουμε, αφήνουμε στην άκρη. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες. Και ήρθε η ώρα να τις βάλω στο φούρνο. Λοιπόν, έχω πάρει μια έτοιμη σάλτσα ντομάτας. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε σάλτσα ντομάτας, έχουμε άπειρες συνταγές στο κανάλι μας στο YouTube, Άκης Πετρετζίκης, μπορείτε να κάνετε subscribe. Αλλιώς έχουν βγει ωραίες σάλτσες ντομάτας στο εμπόριο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε και μία έξτρα παρασκευή. Οπότε, έχω τη σάλτσα ντομάτας, θα ρίξω τη μισή κάτω, εδώ, θα την απλώσω. Άμα δεν πάρετε σάλτσα ντομάτας και βάλετε κονκασέ σκέτο, απλά θα το εμπλουτίσετε με λίγο γεύση. Λίγο βασιλικό, λίγο θυμαράκι, λίγο αλάτι και πιπέρι. Και είναι έτοιμη, μπορεί να λειτουργήσει και εκείνη μια χαρά. Και πάμε να βάλουμε μέσα τα κανελόνια μας. Εδώ. Ένα. Όπως βλέπετε, η ένωση πάει προς τα κάτω για να μην ανοίξουν καθώς ψήνονται. Όχι πως θα ανοίξουν, αλλά τα κρατάει πιο σταθερά. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ. Και
το τελευταίο μας εδώ. Και μόλις βάλουμε τις μελιτζάνες μας, ρίχνουμε την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας από πάνω. Λίγο ακόμα κρέμα βαλσάμικο. Και το υπόλοιπο τυράκι μας. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς. Θα ψήσω περίπου για 25-30 λεπτάκια μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Ουσιαστικά όλα είναι ψημένα, οπότε θέλουμε να δέσουν. Μόλις είναι έτοιμα τα κανελόνια μας, τα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Και τα κανελόνια μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Φαγητάρα. Δεν υπάρχει. Okay. Και όπως είναι, κοιτάξτε εδώ. Πάρτε 3-4 για μία μερίδα. Βάλτε εδώ. Παναγία μου. Φανταστικό πιάτο. Να βλέπετε. Λίγη ρόκα από πάνω. Εδώ. Λίγο κρέμα βαλσάμικο ακόμα. Και φυσικά, λαδάκι και πιπέρι. Παναγία μου. Για τα κανελόνια μελιτζάνας, με σπανάκι και φέτα. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε λεπτές φέτες και τις ψήνουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να μαλακώσουν. Για τη γέμιση, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε το θυμάρι και το σπανάκι. Σβήνουμε με την κρέμα βαλσάμικο και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το σπανάκι σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη φέτα σπασμένη σε κομμάτια, το μισό μιξ τυριών, τον μαϊντανόψιλο κομμένο, το πιπέρι, το αυγό, το τριμμένο μοσχοκάριδο και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τις φέτες της μελιτζάνας, βάζουμε μία κουταλιά περίπου από τη γέμιση σε κάθε φέτα και τις τυλίγουμε σε ρολό. Απλώνουμε τη μισή από τη σάλτσα ντομάτας σε ένα στρογγυλό πυρήμαχο ταψί και βάζουμε από πάνω τα κανελόνια μελιτζάνας με την ένωση προς τα κάτω. Απλώνουμε την υπόλοιπη σάλτσα, την κρέμα βαλσάμικο, το υπόλοιπο μίξ τυριών και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 25-30 λεπτά. Σερβίρουμε τα κανελόνια μελιτζάνας, προσθέτουμε λίγη ρόκα, γαρνίρουμε με κρέμα βαλσάμικο, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και πιπέρι. Δεν θα το χαλάσω, το δοκιμάσω κατευθείαν μέσα στο ταψάκι. Εδώ, και κοιτάξτε, βγαίνει το κάθε κανελόνι ξεχωριστά, το βλέπετε. Έχει από κάτω τη σάλτσα ντομάτας και είναι, μυρίζει σαν πίτσα αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Και είναι γεμάτο ποτηριά, έχουμε το σπανάκι, έχουμε την κρέμα βαλσάμικο, έχουμε την ντομάτα, είναι ολοκληρωμένο. Καίει, νομίζω ότι θα το πληρώσω αυτό που πάω να κάνω, αλλά θα δοκιμάσω. Είναι η επιτομή του νόστιμου φαγητού. Είναι νόστιμο. Δεν μπορείς να εξηγήσεις γιατί, αλλά είναι νόστιμο. Δεν έχει πολλά συντηρητικά, δεν έχει πολλά κρέατα. Είναι στηριγμένο καθαρά στα λαχανικά. Πεντανόστιμο. Και όταν λέω πεντανόστιμο, το εννοώ. Πρέπει να το φτιάξετε. Να πάω και αυτό και φεύγω.